Από ό,τι βλέπω έχουμε κάνει load όλοι, αλλά το game δεν θέλει να ξεκινήσει. Έκανα το κόλπο γκρόσο. Περνάμε λοιπόν στα Band Speaks, θα ανοιχτείτε και λίγο το μικρό μου αδερφό μέχρι να πέσει για ύπνο. Λοιπόν, από τις Dota Abuse, Undying, από το Simba, Bad Rider, είναι τα mainstream bands. Magnus. DS από το Venduza και περνάμε στα Peaks. Templar Assassin. TA λοιπόν, Templar Assassin. Και Τζακίρο μαντεύω. Λάγι γκες. Mainstream τα picks και τα bans στο τελευταίο καιρό στο Dota 2, μετά το Dreamhack. Έτσι αυτό το Zen δίνει πόνο, μόνο πόνο. Σ' ακούμε με echo, Χάρη. Μεγάλη. Πενταγή με echo λοιπόν, για να εμπεδώνετε τι λέει. Τώρα. Ακόμα. Παίρνει το χρόνο του εδώ ο Ντέβιλ. Έχουμε περάσει το reserve time. Περιμένουμε τα δύο picks του. Void λοιπόν. Και Enigma. Το τελευταίο counter για το Sven που έχουμε δει, το Void. Bounty Hunter. Δυνατό long lane. Και αυτό mainstream. Γενικά, παιδιά, μην περιμένετε εκπλήξεις μετά το last patch στα Bunch Picks. Ban λοιπόν το Rubik για τον Devil και το Ezalor για τον Venduza. Radiant Team Ban. Περιμένουμε το τέταρτο μπαν για τους Radiant. Queen of Pain και Shadow Demon για το Venduza. Θέλω να δω Pooja από τους Dire. Περιμένουμε το τελευταίο μπαν για τους DA. Wisp λοιπόν, Guardian Wisp. Και Bane Elemental, τελευταίο μπαν για τους Simba. Περνάμε στο δεύτερο pick phase. Πρώτο pick για τους Dota Abuse. Ήχο συνεχίζεται. Όχι, είσαι καλά, Χάρη. Οκ. Κοίτα, εγώ να σου πω, δεν είμαι πολύ οπαδός του Templar Assassin και του Faithless Void. Ήχο συνεχίζεται. Γιατί αυτό ρε φίλε όμως. Disruptor και Visage. Αυτό έχουμε καιρό να το δούμε όμως. Visage από το Venduza, μ' αρέσει. Το Faceless Void που λες χάρη είναι καθαρά counter για το Sven. Θέλω να σου πω με ηχό ή χωρίς ηχό.
Πες μου όπως θες. Δεν ξέρω, ό,τι σου έχω. Έχεις, ναι. Σ' ακούω πέντε φορές. Τότε καλύτερα να μην μιλάω πάρα πολύ. Περιμένουμε λοιπόν last pick για τους πρώτα views. Θα κάνω restart το call, περιμένω. Παρακαλώ. Χάρη. Εντάξει, τώρα είναι κάπως καλύτερα, δεν σε ακούω καθόλου. Σούπα, για πες. Α, μια χαρά, μια χαρά. Οκ. Okay. 40 δευτερόλεπτα λοιπόν, έχει άπλετο χρόνο. Παίρνει το χρόνο. Κοίτα, για να το ξαναπώ επειδή πριν δεν το είπα. Δεν είμαι πολύ οπαδός να κάνεις το pick. Δεν πέρασε αυτό το Faceless Void. Τα θεωρώ λίγο. Εντάξει, δεν πέρασε αυτό, είναι δυνατό. Αλλά εντάξει, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Έχει ηχό πάλι, χάρη. Γαμό. Πρέπει να το πω στο talk, βγάλω το. Για να δω. Τσεν, ενδιαφέρον γι' αυτό. Και Tinker. Ωραία, ωραία τα picks, ωραία τα picks. Παίξαν τα mainstream στην αρχή. Μετά μας ευνηδιάσανε λίγο. Για να δούμε πώς θα βγουν τα links. Να πούμε λίγο τα roster. Για τον Devil, το Faceless Void, για τον Rito, το Disruptor, TA για τον X, Fagiol στο Chen, Foggy στο Enigma. Για τους Dyer, Jakiro για τον Medusa, Joker στον Tinker, Imbarar στο Sven, Saemst στον στο Visage και Pon Stan στον, στον Gondar. Για να δούμε πώς θα πάνε τα lanes. TA στο mid για τους Radiant. Η Dyer είναι ήδη στα Radiant Jungle. Μπροστά ο Sven, θέλουν να γουαρτάρουν. Ο Tinker δεν έχει βάλει spell ακόμα. Προχωράνε εδώ οι DA. Είναι 2v5. Δεν τους συμφέρει ακριβώς. First Blood λοιπόν για τον Ponstan. Μου φαίνεται ότι ξεχάστηκε λίγο εκεί ο Disruptor. Πρέπει να έχει κλικάρει και να το έχει αφήσει, είναι, δεν πρέπει να έχει την προσοχή του. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά, συνεχίζουμε κανονικά. Για να δούμε τα lanes, Faceless Void με Disruptor κάτω, Enigma στο long, ο Fagiolus πηγαίνει προς το room, TA στο mid, εδώ ο Vendouzas και ο Symes, θα τον φωνάζω Visage γιατί καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο στην προφορά, κόβουνε το spawn. Λογικά τώρα θα κινηθούν. Μόνο στο Sven προς το παρόν. Για να δούμε το Chen, ο Fagiolus είναι στα enemy woods. Το first blood να θυμίσουμε έχει παιχτεί, είναι για το Simba. Το Void έχει τα sentries εδώ λόγω slot βέβαια. Για να δούμε, κίνηση τώρα προς τον Gondar, δεν έχουμε True Sight, τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ ο Fagiolus λίγο άτυχος, με το Sati, πήγε στα Golem. Δυνατό το triple lane για τους Dyer. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν λίγο περισσότερο, να μην δώσουν χώρο στο Void. Εδώ έχει παιχτεί, βλέπουμε ένα Sentry. Το ένιγμα μπροστά στο Far, ακολουθεί ο Sven.
Οι αμέσως θέλουν να βγουν στο Dinker. Το Chen κάνει κινήσει, δεν έχει κάποιο neutral πάνω του. Ούτε slow. Ίσως απλό χαράς. Πότριλ εδώ για τον Dinker. Πηγαίνει προς το double damage. Το Enigma παίζει aggressive το lane του βία στον Gondar. Πολύ ωραία φαρμάρια, ο Gondar είναι πολύ πίσω, 2-2 στα CS. Τυπεί τώρα από το Void στο top. Μάλλον ένιωθε ότι δεν παίρνει αρκετό farm στο bottom. Όπως είναι φυσικό. Και Enigma στο bottom. Για να δούμε πώς θα βγει αυτό. Το lane swap. Τους βλέπουν εδώ. Θέλουν να κάνουν την κίνηση. Στάνε από το Sven. Ice path. Ωραίο το timing. Χαράς με hits. Και είναι νεκρός από το Visage. Το neutral το θέλουνε, ice path έπαιξε. Εδώ το void έχει consumables, ίσως να αντέξει λίγο στο lane. Αλλά είναι level 2 προς το 3, ακολουθεί και το disruptor βέβαια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του. Έχουμε πίσω το φεταγκίν λοιπόν. Χάρη. Ναι, αλλά ρωτιέμαι αν είναι εδώ ή όχι, δεν είναι. Πες το Twitter, Χάρη. Εδώ δεν είναι, όχι. Για μίλα μου στο Skype. Σου μιλάω, μα πώς. Ναι, έχω ηχό. Μάλλον μιλάς στο Skype και στο Dota 2, δεν ξέρω πώς το κάνεις. Για να δούμε τώρα, το σβήνει στο top. Δεν έχει stun. Δεν είχε μπει για stun. Υπάρχει και ο Τζαϊχύρο. Clean swap έχουν κάνει. Έχει μείνει το Enigma, το Change the Woods. Το τριπλό των Dyer λοιπόν στο top. Ουσιαστικά βλέπουμε το ίδιο σκηνικό. Ηγείται λοιπόν τον last hit στο Enigma. 21-11, ακολουθεί TA. Ακούγεσαι, Χάρη, ακούγεσαι. Χάρη. Για μιλά, Χάρη, δεν ξέρω. Από το ταδί... Από το ταδί δεν ακούγομαι. Ναι, και εδώ ακούγεσαι κανονικά προς το παρόν. Εντάξει, θα το παλέψουμε σιγά σιγά. Εδώ θα είμαι εγώ, κάνεις το καστάκι σου. Να, ναι, ναι. Γι' αυτό έχει ηχός. Ακούω και από το ταδί και από το Skype. Λοιπόν, κίνηση στο top, ice path. Κι άλλο κυλιά το Visage. Κίνηση και στο mid, στο Dinker. Kill για το Gen. Για να δούμε τώρα, θέλω να ψάρνω το Dyer. Έχει μπει για 2 Warcry εδώ, Sven. Δεν έχει stun. Ice Path πάνω στο Void. Λυπάω το Void. Σάρουν, δεν νομίζω να μπορούν να κάνουν κάτι εδώ. Αν δεν έρθει κάποιο TP, δεν βγαίνει το death.
Ηλίου Γιανδρούνια DA. Ο Τίνκερ βλέπουμε μαξάρι το τρίτο του. Για να δούμε εδώ, έχουμε κάνει strategical gathering dire. Προφανώς για το tower. Για να δούμε, κανείς δεν έπαιξε το στάνο, το τζακίρο, το σβέν. Ίσως λάθος να εννοήσει. Μπορούσαν τουλάχιστον να κυλάρουν το disruptor. Για να δούμε, ψάρουν το top και tower για το Sven, ο οποίος έχει 25 CS. Για να δούμε, η TA με το chain, το trap, έχει counter refraction, ice path, dead το Sven, kill για το chain. Θέλει και το Visage το ETA, miscalculation έχει λίγο στο trap. Tower dive, ice path, hits από το tower, νεκρή εκεί η TA, λίγο over 8. Ένα-ένα δεν ήταν πολύ καλό, θα μπορούσαν να έχουν πάει πολύ καλύτερα. Κυνηγάνε και το gen. Είναι και η 5 τον dire. Και kill για τον Gondar. 2-1 λοιπόν αυτό το fight, ενώ ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για τους DA. Το Sven συνεχίζει το farm το ακάθεκτο. Θα μπορούσαν να βγάλουν εδώ ένα stack pull τώρα να ξεπουσάρουν, λόγω του ότι έχουν σπάσει το tower. Ενώ το Enigma έχει το blink πάρα πολύ νωρίς, bottom blink για το Enigma. Τι εκείνη στο Tinker, έχει το slow, κάνει μισή λόγω του laser, 3 second miss. Έχει παίξει το δεύτερο trap, melt, άλλο ένα hit, δεν τον φτάνει. Απίστευτο και kill για τον Tinker. Έχασε την ίδια ώρα κάτω τον Gondar έρχονται στο Enigma, έτσι. Ναι, και kill για τον Gondar πάνω στο Enigma. Έχασε το hit εδώ λόγω του fog και του μικρού της range, υποθέτω ναι, τα upside blades είναι level 1. Χαρά τώρα στο mid tower. Έχει τυπάρει και ο Tinker. Εδώ ο Gondar πίσω από το Gen. Track. Το Τζινάντα. Τος. Κάνει το στάνο του γιδαβράκι, πολύ ωραία. Είχε το Thunderclap, δεν το έκανε. Και κύλουμε το Τζινάντα εδώ. Και το Backstab. Μπορεί να φάνει το Disruptor. Τον βλέπουνε. Έρχονται και το Sven τώρα, με το Visage, έχουν πάρει το Mid Tower. Έχει MP για 2 stun αυτή τη στιγμή, ένα έκανε το Warcry. Για να δούμε, stun, κάνει και τους 2, Ice Path. Double kill και Mega kill για το Visage. Δύο δέκα λοιπόν τα team kills και μπροστά στα towers. Να ξαναπούμε λίγο για αυτούς που βλέπουν ότι μπορούν να επιλέξουν τα 7-20 ανάλυση κάτω δεξιά, οπότε να βλέπουν σε πιο καλή ποιότητα. Κυλάρουν και τα neutral που είναι εδώ. Όσο μικρό και αν φαίνεται είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Ice path πάνω στο gen τώρα, track. Kill για τον Tinker και ακόμα ένα track kill. Και ήδη φαίνεται το μεγάλο πράξη που έχουν κάνει ΙΜΠΑ, έτσι, έχουν κάνει πάρα πολύ πράξη εδώ και εβδομάδες. Χάρη, αν μπορείς, βγάλε το hotkey σου από το Dota 2.
Είναι αρκετά μπροστά λοιπόν η Ιμπα. 2-11 και Team Gondar. Ξέρουμε πόση ζημιά κάνει το Trackgold. Ice Path τώρα. Πάνω στο Disruptor. Kill για τον Τζακύρο και ακόμα ένα Track. Να το Void με πολύ λίγο Farm, Dredge και 1500 Gold. Πουσάρει το top. Match of the Machines εδώ. Δεν μπορούν να πλησιάσουν βέβαια, η δύναμη του Tinker. Μόλις 250 HP έχει το ενίγμα από το Harass από τα 1200 range. Πολύ κοντά το Ice Path, δεν έπιασε τον, το Gen οριακά. Άλλο ένα Tower Kill για το Visage και το Tower, έχει το Mecha του. Ίσως να μπορούν να το φάρουν και το top. Σίγουρα μπορούν. Πρώτο TP λοιπόν εδώ από τον Tinker. Έχει τα travels του, Soul Ring, Bottle, ένα και Gold. Να δούμε λίγο το Gold Graph. Για βάλε. Είναι γύρω στο 8K. Είναι τα Track Gold παιδιά. Φυσικά οφειλείται και στα Scott. Το score είναι 2-12, αλλά είναι το Track Gold, κυρίως το Track Gold. Και αυτό φαίνεται στο XP, γιατί το XP είναι μόλις 5K διαφορά. Το οποίο δεν είναι τίποτα. Ο Gondar τώρα πλησιάζει το 11, άλλο ένα creep. Για να δούμε, κάνουν κινήσεις πάνω στον Gondar, έχει κάνει γουγού, κανένα πρόβλημα. Δεν έχουν εδώ True Sight Radiant. Έχει τράκτητα, τη βλέπουνε. Ice Path, δεν την πιάνει. Για να δούμε, ο Gondar κυνηγάει. Unstoppable εδώ για το Visage. Το Macro Pyre ήταν λίγο κακό. Killing Spree για το Tinker με τα Rockets. Και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν GG, έτσι. Ναι, είναι GG αυτό το game, δεν μπορεί να γυρίσει. Ήταν πολύ ωραίο βέβαια το Kinetic Field από το Disruptor. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όσο καλά και να παίξουν δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ρητά έχει Face Boots. Μόλις 986 HP. Ένα Ogre Club, προφανώς για κάποιο BKB. Να δούμε εδώ ένα Ice Path. Πολύ λέω Void, κάνει jump στο high ground. Kill για το Sven με stun. Καταλαβαίνετε ότι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των Dyer, των Imba, είναι ότι έχουν μικρά cooldown στα spell. Sven, Visage, Gondar, Jakiro, μικρά cooldown και πάρα πολύ range. Οι DA δεν μπορούν να πλησιάσουν. Εδώ το Disruptor δεν έχει ούτε τίποτα του. Ο Enigma ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Δεν έχει παραπάνω items, είναι με τα ίδια items. Ρώσαν εδώ για τους Dyer. Δεν ξέρω αν περιμένουν κάτι. Το Vladimir είναι αρκετή ώρα πάνω στο stash του Gondar, δεν το έχει σηκώσει. Τρώνε εδώ τα Ancients. Δεν νομίζω οι Radiant να ξέρουν τι γίνεται, αλλά ακόμα και να το ξέρουν δεν μπορούν να αντιδράσουν. Μοναδικό Ward εδώ και εδώ. Ο Tinker έχει το Force Staff του. Ο Sven Ogre Club. Έχουν έρθει τώρα οι Radiant. Ο Φαγγέλος μπροστά. Έχει πέσει το Track.
Hand of God, stand πάνω στην DA, Kinetic Field. Καλό το Black Hole. Καλό και το Chrono. Κάνουν δύο kill, αλλά βλέπουμε τα support είναι πολύ δυνατά. Μπορούν να συνεχίσουν το fight μόνα τους. Έχει κάνει buyback ο Τζακίρο. Kill εδώ για τον Gondar. Track kill και αυτό. Dagger out το Enigma. Κερδισμένη βέβαια η DA από εδώ, από αυτό το fight. Κάνανε δύο buyback η Imba. Ρωσάν για τους Dyer λοιπόν και Aegis για το Sven. Ο Gondar έχει το Bloods του και 2K. Υγείται εδώ ο Βεντούζας. Για να δούμε track πάνω στο DA, slow. Έχουν τραβήξει πίσω τον Τζακίρο. Και πάνω το ιδιαίτερο. Track πάνω και στο Enigma. Πολύ επιθετικά εδώ ο Gondar, δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Ice Path δεν πετυχαίνει κάτι. Τάουρ kill για το Visage, ακόμα ένα. Πιστεύεις ότι είναι εφικτό να γυρίσει το game? Με τίποτα. Δυστυχώς δεν γίνει αυτό το game. Δεν έχουν ούτε ένα tower. Ακόμα και να αρχίσουν να παίρνουν tower. Ο Gondar έχει το level 2 track. Το Goldcraft μας λέει 15k διαφορά στο 19 το game. Έχει πει εδώ το Sven, κοιτάξτε τι κάνει με το cleave. Δεν μπορεί να τρέξει κανείς. Τη δύναμη του track. Όπως είπε και ο Ντένι σε μια συνέντευξη μετά το Dreamhack, αν παίρναμε το Sven σε ένα από τα games, απλά θα κερδίζαμε. Έτσι, έτσι είναι. Και είχαν και το Sven και το Bounty. Τέσσερα έκοστα team kills, 0 τα tower kills για τους DA. Ο Βεντούζας έχει δώσει μεγάλες υποσχέσεις για τη στήρη. Αν λέει Dota από το Enigma, δεν θέλει να βγει από το G. Ένα λοιπόν για το Σύμπα. Πάμε για το δεύτερο game.